ήταν ένας αγώνας σε υψηλό τέμπο κι αυτό. Δώσαμε χρόνο συμμετοχής όπως κάνουμε την πρώτη μέρα σε όλο το ρόστερ. Διαχειριζόμαστε τα λεπτά συμμετοχής όλων των ποδοσφαιριστών, ώστε να μπορέσουμε μέσα από την προετοιμασία να δούμε όσο γίνεται πιο fit σαν ομάδα και να πάρουμε και όσα περισσότερα τεχνικοτακτικά ζητούμενα μπορούμε, κατευθύνοντας το Ηράκλειο να συνεχίσουμε για τις επόμενες 3 εβδομάδες για τον ίδιο λόγο. Καταρχήν, για μας όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ποδοσφαιριστές του ΟΦ, άρα όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν το χρόνο τους, ειδικά σε μια περίοδο προετοιμασίας όπως είναι αυτή. Σίγουρα οι επιβαρύνσεις όσο περνάνε οι μέρες γίνονται, φαίνεται ξεκάθαρα. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σε στιγμές που δεν έχουμε καθαρές αποφάσεις, γιατί το σώμα είναι κουρασμένο, αλλά είναι λογικό, έτσι πρέπει να είναι, αυτή είναι η περίοδος. Άρα αμέσως και το μυαλό δεν έχει καθαρή σκέψη, αλλά αυτή είναι η διαδικασία, μέσα αυτή τη διαδικασία πρέπει να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι και αυτό θα κάνουμε. Ξέραμε ότι είναι εξ αρχής ένα δύσκολο παιχνίδι, μια πιο έτοιμη ομάδα, σε άσχημες συνθήκες θα έλεγα. Κάναμε μια καλή προσπάθεια. Φάνηκαν βέβαια οι αδυναμίες μας που έχουμε ακόμα, γιατί είμαστε στη μέση της προετοιμασίας. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η προετοιμασία σημαίνει προετοιμάζομαι και ακόμα η ομάδα δεν έχει προετοιμαστεί πλήρως. Δουλεύουμε καθημερινά. Μέσα από τη δουλειά θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αυτή τη στιγμή είναι ένα φιλικό για να βγουν οι συμπεράσματα και να συνεχίσουμε την προετοιμασία μας κανονικά. Σίγουρα, όταν κάνει προετοιμασία και έχει 40 βαθμούς και παίζει ένα παιχνίδι με μια πιο έτοιμη ομάδα σε τέτοιους ρυθμούς, επηρεάζει, αλλά αυτό δεν μπορώ να πω την δικαιολογία, γιατί και 22 παίζαμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, επηρεάζει όλους, όχι μόνο εμάς. Είπαμε, οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι και δεν αντέχει ακόμα να προσάρουμε σε κάθε παιχνίδι. Κάποιες στιγμές θα προσάρουμε ψηλά, άλλες θα μείνουμε πίσω. Αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε μαζί με τον προπονητή μας. Γι' αυτό δουλεύουμε στις προπονήσεις. Και σιγά σιγά θα βγάλουμε αυτά τα πράγματα που δουλεύουμε και στα επόμενα παιχνίδια.